Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Dragon Games GR εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε το Dark Siders 2. Επιτέλους είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Μπορώ να το ξεκινήσω επιτέλους γιατί τόσο καιρό το έψαχνα, δεν μπορούσα να το βρω, ήταν πάντα νοικιασμένο. Και τώρα μπορώ να το ξεκινήσω κανονικά και είμαι γενικώς πολύ, πολύ excited, ας πούμε, πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, πάμε. Press start. Το Dark Siders 2 έχει βγει, ας πούμε, και ουσιαστικά ακολουθεί το δεύτερο. Θα το δούμε βέβαια την ιστορία μαζί. Απλά πόσο να σας πω ότι έχω δει μέχρι τώρα. Δηλαδή, απλά ότι ακολουθεί την ιστορία του πρώτου. Στο πρώτο έρχεται ο War και παίζουμε το War, τον πόλεμο, ας πούμε, τον Άγγελο του πολέμου. Όπου είναι αυτό. Created community και τα λοιπά. Δεν βλέπω. Α, μπορώ να κάνω, τι λέει. The next level. Community account. Έχω existing. Δεν νομίζω ότι έχω. Οπότε πάμε να κάνουμε το new. Τι. Μάλιστα, θα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν είχε καλά. Ωραία, έβαλα τον κωδικό μια χαρά, success και μάλιστα και ένα member τώρα, μάλιστα, μια χαρά. Okay. Λοιπόν, τι έλεγα, ότι στο πρώτο. Οπ. Ναι. Καλά, εδώ πέρα μας λέει για το redeem code που έχει μέσα η συσκευασία. Λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι ήταν ο War. Θέλω να κάνω εδώ, μάλιστα. Ήταν ο πόλεμος ουσιαστικά. Α, λοιπόν, να φτιάξω λίγο. Εδώ, το κάνουμε λίγο πιο έτσι για να βλέπουμε καλύτερα. Continue, αν και έχω τον κωδικό που έχει συσκευασία μέσα. Continue. Λοιπόν, ήταν ο πόλεμος ο οποίος έγινε ένα μπέρδεμα. Νόμιζα ότι ξεκίνησε η αποκάλυψη και ήρθε και έγινε λίγο ένας χάμος. Και τώρα ερχόμαστε εμείς ως ο αδερφός του πολέμου για να δούμε τι συνέβη, αν κατάλαβα καλά. Και μάλιστα το έχουν κάνει το παιχνίδι και περισσότερο. Καταρχήν είναι μεγαλύτερο, είναι γύρω στις 20 ώρες από ό,τι έχω ακούσει, δεν ξέρω, θα δούμε. Και το έχουν κάνει λίγο πιο. Το έχουν βάλει στοιχεία RPG μέσα. Δηλαδή έχει κάποιε δυνάμει, τι χρησιμοποιεί, τη φθό. Δηλαδή είναι λίγο πιο με δέντρα, α πούμε, αν κατάλαβα καλά. There can be no life without order. Good, evil, darkness, light. There must be balance in the universe. Such is the decree of the Charred Council, an ancient body charged by the Creator to preserve the very fabric of existence. But the balance has been broken. Even now, Earth smolders in ruin, fallen to the demon lords, and the destroyer carves a new kingdom amongst his mighty chosen. Some say the Horseman War triggered the apocalypse, that he rode to Earth unbidden and doomed all of mankind. But what of the other Horsemen? Fearless enforcers of the Council's will. What a fury, strife, and death. To know those names, you must first know another. Nephilim, cursed union of angel and demon. The Nephilim brought countless realms to the sword and burned them to ash. But four amongst them grew weary of the slaughter and feared their conquest would imperil the balance. And so a truce was made. The four would serve the Council in exchange for unimaginable power. Thus were the dreaded horsemen formed. And the riders' first task was to purge their own brethren from creation, to annihilate the Nephilim and destroy their souls. Let us now cast our gaze to one amongst the four. Not War, who lies chained at the Council's feet, professing his innocence, but one who would save his brother above all else. He has many names. Kinslayer, Executioner, Death. Ωραία, α, μας είπε και την ιστορία δηλαδή, οπότε μια χαρά. Μας είπε και την ιστορία και των τεσσάρων Horsemen. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και τον Εφελήμ, ας πούμε, νόμιζα ότι το έλεγε μόνο, τέλος πάντων. To bargain for War's freedom, Death swore that he would resurrect humanity. Resurrect humanity or death, αλήθεια. But he knew not how this might be done. Ναι, προφανώς, αφού αυτός ήταν η resurrect, αυτός παίρνει ζωές, δεν δίνει, για να δούμε.
And so Death rode forth into the icy veil to find the keeper of secrets. Νάτος. Για να δούμε. Έτσι. Γεια σου, Ρεντεφ. Και μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι, ενώ στο προηγούμενο με τον γόρο ουσιαστικά το άλογο το παίρναμε μετά, πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Στο, εδώ πέρα στο Death του δίνει αμέσως και πολύ χαίρομαι γιατί επιτέλους δεν θα χρειάζεται να τρέχουμε γύρω-γύρω σαν τα τέτοια. Blues weather despair is available for use. Α, ωραία. Α, για να κάνουμε bunnies. Ελένα Arena. Ωπα. Bunnies και. Paul. Οκ. Μια χαρά, Σάμον μάλλον. Ωραία. Έχει λοιπόν και το χάρτη κάτω που μας λέει, μας δείχνει που πρέπει να πάμε. Νομίζω κάπως τρέχει. Για πώς τρέχει. Ούψ, του charge. Ναι, με το R1 τρέχει. Απλά τρώμε στάμινα που έχουμε λίγα στάμινα πάνω. Δηλαδή 2, 3, 5 φορές μπορούμε να το κάνουμε συνεχόμενα. Για να δούμε και πόσο γρήγορα γεμίζουν. Α, θέλουνε. Θέλω να σταματήσω για να γεμίσουν. Α, ναι, μόλις σταματήσω, γεμίζουν, ωραία. Εδώ πέρα δεν μπορώ να περπατήσει γιατί δεν είναι πάγος. Run directly towards the wall and jump to climb the wall. Α, πολύ ωραία. Μια χαρά. Κάνουμε attack τώρα. Έτσι. Οκ. Μπορώ να κάνω lock. Press R1 to dodge incoming attacks. Time to dodge. Με το R1 κάνουμε το dodge. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι για το θυμηθούμε. Ουα. Θα κάνουμε dodge. Ουπ, επέτυχες. Με το L2 νομίζω κάνουμε το lock. Ε, νομίζω κάνει lock τώρα εδώ πέρα. Όπα, σε βαράω ένα λέιτα. Πάρα αυτά. Πώς τα παίρνεις? Α, τα παίρνεις αμέσως, ε. Τι κάπου. Α, πρέπει να το πατήσω, ε. Και μου είναι ένας. Λοιπόν, σαν... τι κάνα. Ωραία. Και πήραμε και ένα equipment. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε pick up. Ωραία, και τι μου είπα να πατήσω το select για να πάω να δω τι παίζει. Και εδώ πέρα ξεκινάνε τα RPG χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυτήν, έτσι. Έχουμε τη σκήθε. Τι έκανα. Την πίσω. Έχουμε τη σκήθε. Μπορούμε να την αναλύσουμε κάπως. Toggle stats με αυτό. Αυτό είναι για να μπορούμε να δούμε τα δικά μας στατιστικά. Αξέ, more info. Λοιπόν, ωραία, με το R2 μπορούμε να πάμε στα επόμενα. Το οποίο είναι το secondary weapon. Εδώ πέρα έχουμε τα secondary weapon μας. Νομίζω τώρα δεν έχω κάτι. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Και είναι το hammer. Εντάξει, το hammer είναι. Νομίζω το έχουμε δει όλοι στα βίντεο και αυτά. Accept, equip. Ωραία. Άρα έχω βάλει τώρα και secondary hammer, secondary weapon, το hammer σαν δευτερεύουν. Shoulders δεν έχω κάτι, armor δεν έχω κάτι, gloves, αλλά έχω πάρει όμως boots. Για να δω τι μου δίνει αυτό. Μου δίνει defense 4 πάνω. Accept, equip. Ωραία. Μια χαρά. Και δεν έχω κάτι άλλο. Δεν έχουμε τι άλλο μπορούμε να πάρουμε. Εδώ πέρα είναι το skills 3. Και το οποίο μου δίνει, εδώ πέρα δηλαδή είναι τα RPG χαρακτηριστικά του. Ότι μπορεί να γίνω είτε αυτό, είτε teleport slash, είτε necromancer. Καλά, θα το δούμε αυτό, θα μας τα εξηγήσει λογικά. Τα quests που δεν έχουμε τώρα κάτι. Τα στατιστικά μας και αυτά, πολύ ωραία. Come back. You can fight a secondary weapon, ωραία, το βρήκα. Το έκανα, quick. Ούψ, λάθος. Και τι μου λέει τώρα. Να πατήσω το τρίγωνο για να κάνω το attack. Ουα. Είναι λίγο αργούτσικο όμως, σε σχέση με το skiff δηλαδή. Το skiff είναι αυτό, με αυτή την ταχύτητα. Και άμα το πατήσω παρατεταμένο, τι κάνω. Τίποτα.
Όχι, δεν κάνω κάτι. Ενώ αν πατήσω... πατήσω παρατεταμένα το σφυρί, κάνω... μαζεύω λίγο και κάνω μια δυνατή επίθεση. Ωραία. Καλά, ας πάρουν πάλι το σκύθο όμως, γιατί δεν με βολεύει πολύ. Μπορώ κάπως να τρέξω. Τρέχω με κάτι, με το hit down, με αυτό βαράω. Ουπς, με αυτό βαράω επίσης. Ωραία. Και επίσης υπάρχει το γεράκι το οποίο ακολουθώ. Εδώ πέρα αυτό το πράσινο γεράκι το οποίο μου δίνει τον δρόμο να πάω. Τα γραφικά του είναι σαν το πρώτο. Απλά είναι λίγο πιο... και στο move, ας πούμε είναι. Οπα, τι μου είπε τώρα. Move, να πάω σε έναν τοίχο και να πατήσω το... να κρατήσω... Ιπς. Να κρατήσω το χ. Α, μάλιστα. Το κάναμε λίγο πριν στα Πέρσια. Να το γεράκι πάλι. Αυτό μπορώ να το σπάσω. Σπάει, ε. Και τι βγήκε από μέσα. Α, εσύ βγήκες, ε. Για σφυλάρακι. Κάτσε κάνω και lock. Κάτσε να σου πατήσω το σφυρί μία. Έτσι. Του κάνω 323 ζημιά το κάνα, ε. Τι μου αφήσεις και εσύ. Hammer. Cup. Και νομίζω ότι έχω. Πολύ ωραία. Άρα εδώ μέσα μπορώ να... Α, κάτι βρήκα, ε. Action. Ωραίο ανοίγει αυτό. Πολύ ωραία ανοίγει. Τι μου δώσει, Help Potion. Για πάρ' το. Κι άλλο. Κι άλλο. Α, μάλιστα. Α, μπορώ να πάρω είτε Health Potion με το αριστερό... keypad, τέλος πάντων, πώς λέγεται αυτό. Με το αριστερό κουμπί. Ή με το δεξί να πάρω Wrath. Και εδώ πέρα μάλλον πρέπει να πάω να πιαστώ εκεί απέναντι, ε. Ναι. Ουπα. Τρέχω και πιάνομαι πάρα πολύ ωραία. Και πέφτει αυτό, από εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Μπορώ να σπάσω αυτό όμως, έτσι. Και τι έγινε που έσπασα, τίποτα. Ου. Για πάρτα. Έτσι, είναι κομματάκια. Και φέρω μου τι έχεις. Α, ράψ, ωραία. Άρα αυτός μας έδωσε γαντάκια. Ή όχι γαντάκια, δεν ξέρω αυτό που βάζεις στα χέρια σου. Death can traverse, wooden beams. Α, μπορώ να πιαστώ στα ξύλα εκεί πέρα. Και το γεράκι, αυτό το κάτω δεξιά έχει το χάρτη και δείχνει... Τι δείχνει? Τίποτα, αναγκαστικά πρέπει να πάω από εκεί. Για να δούμε θα τα καταφέρουμε. Χουα! Α, πολύ ωραία. Και γυρίζω. Ουπα. Και ξαναγυρίζω. Ωπα. Ουπ. Όχι από εκεί, εδώ, πίδα. 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 Κάτσε να παίξω την κάμερα λίγο. Και τώρα το γυρίζω προς τα... Λοιπόν, ταλαιπωρούμαστε μου φαίνεται. Αυτό θέλω να κάνω τόση ώρα. Ουαχα. Ουαχα. Ωραία. Μα τι μπάλεψε αυτός. Μπάλεψε. Και τι μας έδωσε. Defense. Αυτό τώρα το κόκκινο. Defense μας λέει, εκεί πέρα που γράφει στα μπότες ας πούμε. Στο defense μάλλον θα εννοεί, και θα το δούμε αυτό, μάλλον θα εννοεί ότι αυτό θα μας ρίξει την άμυνά μας κατά ένα. Γι' αυτό είναι και κόκκινο. Άλλο εγώ θα κάνω τους άλλους pick up. Για να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Τίποτα, έτσι. Ωραία. Και το γεράκι που ακολουθούμε εμείς. Αυτό σπάει. Σπάει. Το γεράκι που ακολουθούμε εμείς είναι το move κάτω στο χάρτη και μας λέει να πάμε από εδώ. Από εδώ κάτι άλλο να κάνουμε, όχι. Για πάμε λοιπόν. Ουπ. Γεια σου. Ου, γεια σας. Για έλα. Παρτά. Ουπ, με χτύπησε αυτός, ε. Για έλα τώρα. Και μέχρι να σκοτήσει πάνω εσύ, σου κοβαρέσει ένα τρίμα το σφύρι, τι γίνει, κομματάκια. Λοιπόν, αυτό το hammer τώρα δεν ξέρω. Να το πάρω εγώ, αλλά. Το έχω ήδη, δεν ξέρω γιατί μου δείχνει. Θα το δούμε αυτά. Τήραμε και τα χρήματά μας, μια χαρά. Αυτό δεν σπάει, ωραίο. Τι άλλο μας έχει δώσει, axe. Για πάρ' το. Και τι άλλο μας έδωσε, και. Raps. Καλά, αυτά τα είχαμε. Λοιπόν, και πριν συνεχίσουμε, για λίγο να δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να βάλουμε, να είναι πιο καλά δηλαδή. Ουπς, πίσω. Εδώ. Το hammer αυτό μου δίνει damage 64, μου κάνει damage 64-76.
ενώ το δίπλα του μου κάνει 79-91. Το δίπλα του μου κάνει 80-90. Α, αυτό δεν έχει τόσο πολύ. Οπότε θα πάρω εσένα γιατί είσαι πιο δυνατό. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Αυτά τα wraps μου δίνουν defense, μου δίνουν άμυνα 4. Και αυτό 1, άρα θα βάλω αυτό που μου δίνει 4. Equip. Και εδώ πέρα στις πόδες αυτό μου δίνει 4, ενώ αυτό μου ρίχνει κάτω την άμυνα, άρα δεν θα το βάλω. Πάρα πολύ ωραία. Yeah, γενικώς απλά είναι μέχρι στιγμή στα τέτοια, για να δούμε το σφυρί. Ουπς, έχουμε και τηλέφωνα, sorry γι' αυτό. Κλείσω λίγο, ωραία. Και πού πάμε, σπάμε αυτό. Γεράκι, πού είσαι? Α, από εκεί, ωραία. Ευτυχώς και το γεράκι μας δείχνει, γιατί εγώ δεν το έχω και πολύ. Τώρα πάμε δεξιά, πολύ ωραία, και ανεβαίνω πάνω. Και εδώ. Τώρα εδώ πέφτω κάτω, πώς πέφτω? Με το κύκλο, πολύ ωραία. Για να σπάσουμε και αυτό εδώ. Και αυτό σου γιατί κάναμε. Βγήκατε κι εσείς. Άλλα εδώ. Πώς το έκανα και φύγεις και μου. Για να κάνω αυτό, ναι. Ας μου θέλω να κάνω αφήνιση μου. Για να φύγουμε λίγο. Για να πάρουμε τα χρυσό, το χρυσό. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, λέω για να μην γεμίσουμε, αλλά κάτσε να τα πάρω καλύτερα, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να το πουλήσω μετά. Ας τα πάρουμε τώρα όλα αυτά που μας δώσανε. Εντάξει, και εν ανάγκη τα πετάμε λίγο αργότερα, κάνουμε drop. Κάτι άλλο εδώ δεν βλέπω να έχει. Άρα συνεχίζουμε κλασικά με το γεράκι. Τι μας δίνει το γεράκι, να πάμε από εδώ? Ναι, όχι. Γεράκι, πού είσαι? Μάλλον από εκεί πρέπει να πάμε. Α, παίρνω πιαστό εδώ πάνω. Α, ναι, οκ, σαν τον God of War μπορώ να ανέβω εδώ πέρα κλασικά. Και κλασικά κρέμουμε εδώ. Ωραία. Για να δούμε. Ωραία. Κάτι άλλο να κάνουμε εδώ? Όχι, έτσι. Οπα. Οπα. Λοιπόν, το gameplay του είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή είναι πολύ straightforward όπως βλέπετε. Λοιπόν, linear direction, πρέπει να δείξουμε πού θέλουμε να πάμε και ανεβαίνουμε με το χ. Τρέχουμε στον τοίχο και πέφτουμε εδώ. Πολύ ωραία. Ωπ, τι είναι αυτό εκεί? Τίποτα, Πού είναι το γεράκι? Σας στη μέση είναι το γεράκι? Έλα γεράκι. Α, πας εκεί στην πόρτα, Κάτσε παγωμένος. Πάρα πολύ ωραία Ice Giant και νομίζω τώρα θα χάσουμε πάλι. Λοιπόν, press arena για να κάνουμε τον dodge, πατάμε το arena. Ουπς. Για να σας κάνουμε lock. Κουα. Πάρα πολύ ωραία. Για να το βαράμε το μεταξύ. Και τώρα το κοπανάμε. Του κάνω 890 φωσμιά. Έτσι. Και μέχρι να φύγουμε. Πάρα πολύ ωραία και έλα. Έτσι. Τρεις σφυριές ήταν βασικά και μερικά με τη μύτη που το σκύφι, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται ελληνικά αυτό το όπλο. Τι μου έδωσε, 106, τίποτα άλλο δεν μου έδωσες. Πανοπλία, τίποτα.